το 1957 και το 1959 εκφωνεί δύο λόγους στην Ουάσιγκτον, όπου χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις που προέρχονται όμως από ελληνικές ρίζες. Ήταν μια διεθνής φυσιογνωμία. Όταν έδινε τους λόγους τους στις αιτήσεις συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μαζευόταν όλο το αμερικάνικο οικονομικό κατεστημένο. Πρόεδροι της Federal Reserve, καθηγητές, νομπελίστες κτλ. Να ακούσουν τους λόγους τους, τους οποίους τους επεξεργάζονταν 2-3 μήνες πριν. Ήταν εκ των 4 σοφών που ίδρυσε τον OECD, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε τι εκτίμηση του είχαν οι ξένοι οικονομολόγοι. Έκανε 2 ομιλίες του στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1957 και το 1959, χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις οι οποίες ήταν καθομιλούμενες και στην αγγλική γλώσσα. Πράγματι αυτό έχει μείνει, ήθελε να δείξει δηλαδή τον πλούτο της γλώσσας και τον ελληνικό πολιτισμό πώς είχε μεταλαμπατευτεί στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριοι, είναι διός ανάθεμα στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία τη σκύλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη χάριβδη της οικονομικής μας ανεμίας. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός, αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Και τελείωνης, η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας, στο ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμε που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασιολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης Μητρόπολης, καθώς και το εγκόμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι. Αυτός ήταν ο Ξενοφών Ζολότος.